ανοίξει και βρεθούν όλα κάτω. Θα βρεθούν κάποια στιγμή, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Φαίνεται το πώς έχει σκαφτεί το μνημείο. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Βρισκόμαστε στην Αμφίπολη, στον Τύβο Καστά, στο ταυτικό μνημείο και το μουσείο του Λόφου Καστά, το οποίο επισκέφθηκε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από την βουλευτή Σερών κυρία Αραμπατζή και τον βουλευτή επίσης Θεόφιλο Λονταρίδη. Στα μνημεία της Αμφίπολης περιηγήθηκε σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και τους βουλευτές Σερών της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και κύριο Θεόφιλο Λονταρίδη, προκειμένου να ενημερωθεί από τους αρχαιολόγους της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών για την εξέλιξη των εργασιών στον τύπο του Λόφου Καστά, αλλά και στην μοναδική στον κόσμο ξύλινη απολιθωμένη γέφυρα, όπως και στην Ακρόπολη της αρχαίας πόλεως. Μετά την επίσκεψη της στην απολιθωμένη γέφυρα, η κυρία Υπουργός έκανε δηλώσεις και απάντησε σε ερωτήματα που της ετέθησαν. Τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για την εποχή στην οποία ανήκει το μνημείο, αλλά και σε ποιους φιλοξενεί στα σπλάκνα του. Υπάρχει σήμερα απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα? Καταρχήν, η χρονολόγηση του μνημείου νομίζω ότι είναι κατοχυρωμένη εδώ και μία δεκαετία. Το μνημείο είναι χρονολογείται στο τελευταίο 4ο-4ο αιώνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει μεταγενέστερες φάσεις, έτσι, φτάνοντας μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή. Από εκεί και πέρα, οι επιστήμονες οι οποίοι μελετούν το υλικό, όταν καταλήξουν, θα μας πούν, εάν μπορέσουν, σε ποιον μπορεί να αποδοθεί το μνημείο. Υπάρχουν χαιρίσματα από το μνημείο που εκτίθεται στο μουσείο της Αμφίπολης? Στο Μουσείο της Αμφίπολης εκτίθεται το κεφαλή της Σφίγγας, αν δεν κάνω λάθος, και στις αποθήκες φιλοξενούνται όλα τα θαύσματα από τα φτερά. Μέχρι πρότινος ήταν και τα θαύσματα της θύρας. Είδατε τη θύρα του μνημείου, η οποία έχει μελετηθεί η αποκατάστασή της και αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση συντήρησης και συγκόλησης όλων αυτών των θαυσμάτων. Αυτά όλα βεβαίως φιλοξενούνται και ή μεταφέρονται όταν είναι η στιγμή να μεταφερθούν, φιλοξενούνται στο μουσείο ή μεταφέρονται στο χώρο του μνημείου. Όπως είπε, οι εργασίες και ο σχεδιασμός για την αποκατάσταση εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σε ό,τι αφορά την Ακρόπολη, έχει ολοκληρωθεί το έργο του Ιντερεκ, το οποίο θα ενταχθεί και αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τα έργα στον Καστά προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και έχει γίνει αφανής δουλειά υψηλής ποιότητας, όπως π.χ. η ελάφρυνση του τύβου ή η αποκατάσταση της γεωμετρίας του, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Όπως δήλωσε η κυρία Μενδώνη, τον Απρίλιο ξεκινούν οι εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τις μελέτες εντός του ταφικού μνημείου, ενώ το καλοκαίρι αναμένεται να τοποθετηθεί το στέγαστρο και να ξεκινήσει η διδακτική αναστήλωση τμήματος του περιβόλου. Η φάση αυτή του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023, ενώ παράλληλα εντός του 2022 θα ξεκινήσει η επισκεψιμότητα του μνημείου από μικρές ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει δεύτερη έξοδος, που σε συνδυασμό με τη στενότητα του χώρου δημιουργεί πρόβλημα. Την ξύλινη γέφυρα που ανεσκάφη πριν αρκετές δεκαετίες, δήλωσε ότι πρόκειται για μοναδικό μνημείο το οποίο χρονολογείται ως αρχιτεκτόνημα από τον 5ο π.Χ. αιώνα και η πιθανότητα να υπάρχουν και προημότερες φάσεις σε κάποια σημεία του. Το μνημείο χρήζει συντήρηση καθώς το στέγαστρο που το προστατεύει για δεκαετίες ολόκληρες θεωρείται απαρχαιωμένο. Το Υπουργείο Πολιτισμού για το λόγο αυτό προτίθεται να χρησιμοποιήσει κονδύλια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να καταστεί το μνημείο επισκέψιμο. Είναι ιδιαίτερη χαρά για όλους μας και για εμένα προσωπικά και για το Γενικό Γραμματέα, τους υπηρεσιακούς παράγοντες από την Αθήνα, τους διευθυντές μας, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ, κοντά στην εφορία αρχαιοτήτων Σερών, προκειμένου να δούμε την εξέλιξη των έργων, αφενός μεν στον Τύμβο Καστά, αφετέρου τον σχεδιασμό του νέου έργου. Της αποκατάστασης, της συντήρησης και αποκατάστασης της ξύλινης γέφυρας, το οποίο εντάσσουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και θα ακολουθήσει και μία επίσκεψή μας στο χώρο της Ακρόπολης, όπου ήδη έχει ολοκληρωθεί το έργο του Ίντερεκ και το οποίο και αυτό προγραμματίζουμε να το συνεχίσουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα στον Καστά προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τους. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και υψηλής ποιότητας δουλειά, η οποία είναι αφανής, διότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο προβλεπόταν στη μελέτη και έπρεπε να γίνει για να εξασφαλιστεί το ίδιο το μνημείο, ήταν η ελάφρυνση του τύμβου. Αυτά όλα έχουν γίνει, έχουν εγκατασταθεί τα σειρματοκιβώτια με την κύσηρη και έχουν σκεπαστεί, γι' αυτό και δεν είναι ορατά. Και στους επόμενους 2-3 μήνες ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του τύμβου. Αυτό δηλαδή το οποίο είχαμε πει από την αρχή, ότι το κύριο μέλημά μας, το πρώτο μέλημά μας είναι η αποκατάσταση της γεωμετρίας του τύμβου.
Αυτό μέχρι το τέλος της άνοιξης, αρχές καλοκαιριού, ολοκληρώνεται. Συγχρόνως ξεκινούν τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο, οι εργασίες συντήρησης, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες εντός του ταφικού μνημείου και μέσα στο καλοκαίρι θα εγκατασταθεί το στέγαστρο και θα ξεκινήσει η διδακτική αναστήλωση ενός τμήματος του περιβόλου. Ακριβώς δηλαδή αυτά τα οποία προβλέπει ο προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα. Όπως ξέρετε, το έργο, η φάση αυτή του έργου ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023. Όμως, σύμφωνα με αυτά τα οποία είχαμε προγραμματίσει, εντός του 2022 θα μπορούν ειδικές ομάδες κοινού, πολύ λίγα άτομα, ανθρώπων που σχετίζονται με το αντικείμενο, είτε είναι επιστήμονες ειδικοί, είτε είναι κάποιοι δημοσιογράφοι που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μικρές ομάδες κοινού, θα μπορούν να επισκέπτονται το μνημείο. Το θέλουμε και εμείς σαν μια πιλωτική εφαρμογή, προκειμένου να δούμε πώς θα λειτουργήσει η επίσκεψη στο χώρο αυτό, που είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με την έννοια ότι είναι ένα μνημείο που δεν έχει δεύτερη έξοδο. Από εκεί που μπαίνεις θα βγαίνεις. Και το καταλαβαίνετε, έχετε δει φωτογραφίες, οι περισσότεροι το έχετε δει και από κοντά. Ο χώρος είναι αρκετά περιορισμένος. Επομένως και εμείς θέλουμε αυτή την μικρή καταρχήν επισκεψιμότητα, προκειμένου να καταλήξουμε στο πώς τελικά θα γίνεται η επίσκεψη όταν ο χώρος αποδοθεί. Εννοείται ότι στον Καστά θα ακολουθήσει και μια δεύτερη φάση στην επόμενη προγραμματική περίοδο, 21-27. Τώρα, στην περίπτωση της ξύλινης γέφυρας. Εδώ υπάρχει ένα μοναδικό μνημείο. Όταν λέω μοναδικό, το εννοώ, δεν έχουμε τέτοια αρχιτεκτονήματα, τέτοιες κατασκευές ξύλινες, οι οποίες να χρονολογούνται με ασφάλεια στον 5ο αιώνα και πιθανότατα κάποια σημεία, κάποιες μορφές της, να είναι και προημότερες. Είναι ένα μοναδικό μνημείο, το οποίο ανεσκάφει πριν από αρκετές δεκαετίες, προστατεύθηκε με το στέγαστρο το οποίο βλέπουμε και σήμερα, που έκανε τη δουλειά του μεν, αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε σύγχρονες προδιαγραφές. Και δεδομένου ότι η εφορία αρχαιοτήτων Σερών έχει ούτως ή άλλως ξεκινήσει στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ, όπως βλέπετε, πατάμε σε κάποιες από τις διαμορφώσεις προκειμένου ο χώρος να καταστεί επισκέψιμος, που για δεκαετίες δεν ήταν. Μέσα από τα έργα τα οποία το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμμάτισε για να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα γίνει η συντήρηση, η αποκατάσταση, η κατασκευή νέου στεγάστρου, προκειμένου η ίδια η γέφυρα, το ίδιο το μνημείο, να καταστεί επισκέψιμο. Σε ερώτηση αν ο Τίβος θα είναι ανοιχτός για το κοινό το 2025, η Υπουργός επανέλαβε ότι το 2022 ξεκινάει μια μικρή πιλωτική επισκεψιμότητα για ειδικές ομάδες και σταδιακά θα διερευνείται, χωρίς να μπορεί κανείς να προβλέψει τον ακριβή χρόνο πλήρους επισκεψιμότητας. Είχα πει ότι η παρούσα φάση, το τρέχον ΕΣΠΑ, ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023. Το 2022 θα μπορεί να υπάρχει αυτή η μικρή επισκεψιμότητα για ειδικές ομάδες κοινού, και από εκεί και πέρα την επόμενη προγραμματική περίοδο, που θα ξεκινήσει το 2021 λέγεται, αλλά θα ξεκινήσει κατ' ουσίαν το 2023, και θα πάει μέχρι το 27-28, μέσα σε αυτό το επόμενο ΕΣΠΑ θα ενταχθεί η δεύτερη φάση ανάδειξης του περιβόλου. Όχι, για το κοινό, για την επίσκεψη του κοινού. Η επίσκεψη του κοινού θα γίνεται σταδιακά. Η στιγμή που θα είναι πλήρως επισκέψιμο, ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Μπορεί να είναι το 25, αλλά πρέπει να το δούμε. Χρειάζονται μελέτες ακόμα. Σε ερώτηση στο TV επιλογές για τη χρονολόγηση του μνημείου για τους ένικους του, η Υπουργός απάντησε ότι η χρονολόγηση έχει κατοχυρωθεί εδώ και 10 χρόνια και ανήκει στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. με μεταγενέστερες φάσεις ως τη Ρωμαϊκή εποχή. Όσο για το ποιους φιλοξενεί, είναι θέμα των επιστημόνων να καταλήξουν σε ποιον θα αποδοθεί το μνημείο. Για το Μουσείο της Αμφίπολης δήλωσε ότι εκεί εκτίθεται η κεφαλή της Σφίγγας και στις αποθήκες φιλοξενούνται όλα τα θράσματα των φτερών, ενώ μέχρι προτείνως φιλοξενούνταν και τα θράσματα της Τύρας, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση συντήρησης και συγκόλησης. Εδώ πάντως, μιας και είστε εδώ, μπορείτε να δείτε εδώ αυτή τη γωνία που κάνει το κονίαμα εδώ, με τους λίθους που ερχόντουσαν μπροστά, η οποία δεν είναι ορθή, είναι μικρότερη από την ορθή, το βλέπετε πώς είναι. Γιατί ακριβώς η όψη του μνημείου ήταν στενόφαρδη, ήταν τραπεζιόσχημη σε σχέση δηλαδή. Αυτό είναι για το λίθο που ακουμπούσε από την εξωτερική παριά. Και βλέπετε εδώ, αυτό είναι πολύ σημαντικό, υπολογίστηκε η γωνία. Είναι πάρα πολύ, ναι.
η γωνία είναι σημαντική, γιατί δείχνει ακριβώς πώς τελείωνε η όψη του προστόγου. Κοίταξε, αυτά είναι πολύτιμες πληροφορίες, τις οποίες πρέπει να βγάλετε. Μπορείτε λίγο να σας βγάλουμε πέρα, να μπορέσουμε να βγούμε. Και από εδώ κατεβαίνουμε.